Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος βρέθηκε την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στα εγγένεια του νέου στρατηγίου της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την οποία σηματοδοτείται η θεμελίωση και η υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που ενισχύουν και εξυγχρονίζουν τι ένοπλε δυνάμει και ειδικότερα τι ειδικέ δυνάμει. Επισήμανε επίση ότι η ίδρυση τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου αποτελεί ένα εγχείρημα με το οποίο αντικαθίστανται μετά από πολλέ δεκαετίε ένα μοντέλο διοίκηση και ελέγχου που κατέστη ανεπίκαιρο από τι εξέλιξει σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω του οποίου υποστηρίζεται επί τη ουσία η ανασυμβολία συγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων στη διεύθυνση ειδικών επιχειρήσεων, θέτοντα αυτέ υπό μια ενιαία, ευέλικτη, διακλαδική και πανίσχυρη διοίκηση, υπαγόμενη απευθεία στον εκάστοτε αρχηγό ΓΕΘΑ.